Έγιναν λάθη στο πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, παραδέχεται εκ νέου η κυβέρνηση δια του Υπουργού Εσωτερικών. Εξαιτίας λαθών και παραλήψεων, ένα πρόγραμμα που βοήθησε την οικονομία σε μια κρίσιμη περίοδο υπήρξε η αιτία για την δυσφήμιση της χώρας. Ασφαλώς δεν ευθύνεται το πρόγραμμα, αλλά τα φαινόμενα κατάχρησής του. Αναφέρει ο Κωνσταντίνος Ιωάννου σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση έχει ιεραρχήσει ως επίγουσα προτεραιότητα την αποκατάσταση της φήμης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την νέα σκόνη που έφερε λίστα των κυρώσεων για Ρώσους ολιγάρχες. Και υπενθύμησε πως έχουν γίνει απαραίτητες αλλαγές σε ό,τι αφορά τις άδειες μετανάστευσης σε επενδυτές. Οι αλλαγές στοχεύουν στη θωράκιση του σχεδίου και στην απάλληψη αδυναμιών που πιθανόν να αφήνουν και περιθώρια εκμετάλλευσής του. Η αναθεώρηση θεωρήθηκε επιβεβλημένη για την θεσμοθέτηση μηχανισμού ελέγχου διατήρησης της επένδυσης. Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου το χαρακτηρίζει ως μια μεγάλη πρόκληση και έναν φάκελο που δεν κλείνει ποτέ. Με μεγαλύτερο πρόβλημα, την έλλειψη χώρων φιλοξενίας για πρόσωπα, των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί. Στις αλλαγές που έγιναν για τις άδειες μετανάστευσης, τοποθετήθηκε με ανάρτησή του ο Γενικός Ελεγκτής, υπενθυμίζοντας πως αυτές έγιναν κατόπιν δράσης από την υπηρεσία του. Μετά την κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, είχαμε καταγγελίες ότι το πρόγραμμα έκδοσης άδειας μετανάστευσης που ίσχυε παράλληλα ήταν επίσης σαθρό και ότι εκεί στρεφόταν πλέον η προσοχή. Έτσι, αποφασίσαμε τον έλεγχο. Ακολούθησαν οι εξαγγελίες για αλλαγές. Διαβεβαιώνοντας ότι ο πλήρης έλεγχος που ανακοινώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και ξεκίνησε πρόσφατα, θα συνεχιστεί έστω και αν υπάρξουν ρίζικες αλλαγές.